αρχικά να καλησπερίσουμε τον σύμβολο της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, τον κύριο Χρήστο Καραμπέρη. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Χρήστο. Καλό μεσημέρι σε όλους σας. Καλό μεσημέρι. Όλα καλά. Δόξα τω Θεώ. Ωραίες φωτογραφίες ανέβασες. Ναι, σας άρεσα. Νέος είμαι, καλός. Εντάξει, ίδιος είσαι, φίλε. Δεν μεγάλωσες καθόλου. 22 χρόνια πίσω και αν δούμε τον Καραμπέρη του σήμερα, μια φωτογραφία με τον Καραμπέρη του 94, οι διαφορές μικρές είναι, αυτό είναι αλήθεια. Εσωτερικά τι γίνεται, κύριε Τσοβατζόγλου? Εξωτερικά μπορεί να κάνουμε μαγικά. Εδώ η επιστήμη έχει φτάσει να κάνει τις γυναίκες θεές από εκεί που δεν βλέπονται. Εσωτερικά. Να είναι καλά η επιστήμη, λοιπόν. Εγώ νομίζω ότι εσωτερικά η διάθεση του Καραμπέρη για τον ΠΑΟΚ, για επιτυχίες, για να είναι κοντά, είναι η ίδια. Έτσι νομίζω. Αυτό δεν αλλάζει με τίποτα. Δεν αλλάζει. Το ξέρετε. Αυτή είναι η ζωή μας όλοι. Αρρώστια. Κύριε Καραμπέρη. Σας ακούω. Ωραία, τώρα είμαστε κανονικά. Για να θυμηθούμε λίγο έτσι, να σας πάμε λίγο εκεί στην Ιταλία εκείνη τη μέρα, για να θυμηθείτε και εσείς δύο πράγματα. Μισό λεπτό, να ακούσουμε το ηχητικό. 23ο κύπελο Κόρατ, νικώντας και Σιδεργέστη 91-100, και βλέπετε τι γίνεται μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Τι γίνεται στον αγωνιστικό χώρο, πόσο παοξίδες είχε? Κοιτάξτε να δείτε, ήταν μια μαγική βραδιά, είχε καμιά 200 άτομα, εκ των οποίων οι 100 ή 50 είχαν εισιτήριο, οι άλλοι δεν μπορούσαν να μπουν, ναι, μέσα. Ναι. Αλλά θυμάμαι ότι και με την παρέννηση του κυρίου Οικονομίδη, του Προέδρου μας, τελείωσε αυτό, πέρασαν τα παιδιά μέσα, μπήκαν σε ένα χώρο. Μάλιστα, επειδή δεν είχε και πού να καθίσουν, άλλοι ήταν όρθιοι. Εγώ βρήκα έναν τρόπο, κάτσε κοντά στους δημοσιογράφους κάτω πίσω την μπασκέτα. Είχα μια περιπέτεια εκεί με μια Ιταλίδα που ήταν επί των θέσεων των δημοσιογράφων. Τέλος πάντων, κάτι μου μιλούσε στα ιταλικά, εγώ στα αγγλικά, με έβριζε βασικά. Εγώ δεν έκανα το χαζό, κάθισα και τέλος πάντων είδα το μάτς. Αλλά για να μπουν τα παιδιά μέσα, βοήθησε όλη η διοίκηση του ΠΑΟΚ τότε και περάσαν και κάθισαν οι φίλοι στο γήπεδο. Άλλοι στο πρώτο ημίχρονο, άλλοι στο δεύτερο ημίχρονο, άλλοι ενδιάμεσα. Όντως είχαμε κάποια προβλήματα, αλλά ήταν κατάμεστο το γήπεδο. Μάλιστα ένα γήπεδο παλιό με πολλές γραμμές κάτω στο παρκέ, γιατί κάναν διάφορα αθλήματα. Μάλιστα ότι είχε σχολιάσει και ο κύριος Ρήγας τότε, έτυχε να τον ακούσω, ο διαιτητής ο παλιός, ναι, που έλεγε απαράδεκτο γήπεδο. Ο Καραμπέρης ο Χρήστος τότε φίλαθλος. Φίλαθλος, αλλά αν μπορούσα να ήμουν και κοντά στον προπονητή, θα πήγαινα. Τότε έτσι ήθελα να ζω τα παιχνίδια. Σε όλα τα μάτς, εντός εκτός. Σε όλα πήγα, σε όλα. Αν μιλάτε για αυτή τη χρονιά. Ναι, εκείνα τα χρόνια σε όλα δεν έχασα παιχνίδι, όχι. Σε αυτά τα, όλους τους στήλους που έχω δει, όλους, από κοντά. Όλους, τα μάλιστα, πάντα. Μάλιστα. Επειδή πραγματικά έχετε ζήσει τον ΠΑΟΚ από πολύ κοντά όλα αυτά τα χρόνια, συμφωνείτε ότι πράγματι ήταν η καλύτερη εμφάνιση ομάδας του ΠΑΟΚ στην ιστορία της, ως εμφάνιση? Κοιτάξτε να δείτε, εκείνη τη βραδιά. Εκείνη τη χρονιά ήταν πολύ δύσκολη. Μην ξεχνάτε ότι το 93 είχαμε χάσει τα πάντα και τους τρεις θεσμούς. Είχε αποχωρήσει ο Φασούλας, ο Λέβης, ο Πάρλου, είχε αποχωρήσει ο Βεζιρτής. Στο μέσο της χρονιάς είχε φύγει ο Ήρκοβιτς, ανέλαβε ο βοηθός του Σούλης ο Μαρκόπουλος. Να είναι καλά ο άνθρωπος που τον έχουμε ακόμα και σήμερα. Αλλά κατά περίεργο τρόπο παίξαμε ένα καταπληκτικό μπάσκετ σε όλη τη σειρά των αγώνων. Από τους ομίλους που ξεκινήσαμε, που πήγαμε ξανά, αποκλείσαμε μια ομάδα μετά στα προημιτελικά την Σκαβολίνη, αν θυμάστε, χάσαμε 16 πόντους και κερδίσαμε 38 στην έδρα μας. Πήγαμε στον Πανιόνιο που κάναμε εκείνο το μαγικό παιχνίδι, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο. Που έχανε ο ΠΑΟΚ έτσι και το... Του γύρισε ο Μπέρι. Με Μπαλογιάννη. Κάναμε 20 πόντους κοντά και κερδίσαμε ένα καλάθι, 85-83. Και μετά φυσικά εδώ στον Πάλε δεν υπήρχε και θέμα προβλήματος, 16 πόντους κερδίσαμε. Και τελείωσε η σειρά με τον τελικό που μας άφησε αυτό το κερασάκι στην τούρτα, να δούμε, να το γευτούμε. Ένα καταπληκτικό παιχνίδι από όλα τα παιδιά, με απίστευτα ποσοστά, που πιστεύω ότι δεν έχει ξανακάνει ο ΠΑΟΚ τέτοιο παιχνίδι στην ιστορία του, από ό,τι δηλαδή θυμάμαι τώρα, έτσι, όλους τους αγώνες. Με 9 στα 11 τρίποντα, με τον Μπέρ 26 πόντους, τον Μπρέλεβιτς 30, ο Κόρφας που είχε χάσει μόνο τα 2 τρίποντα είχε άλλους 16 πόντους, ο Μπουντούρης και αυτός αλάνθαστος. Ο Δραστηριός 2 στα 2 είχε. Τότε είχαμε, αν θυμάστε, την καλύτερη διάδα για μένα προσωπικά, Κόρφας και Μπάνε στα γκάρ, και πίσω είχαν καινούργια παιδιά, είχε έρθει ο Νάσος,
Είχαμε από πίσω τον Ρετζιά που ερχόταν, ναι, τον Μπέτζα, τον Γιαννούλη. Είχαμε ένα καταπληκτικό σέρβο, αν θυμάστε, τον Σάβιτ, τον Ζόραν Σάβιτ, που ήταν παίκτης εργαλείου για την ομάδα. Είχαμε τον The Truth, τον Walter, τον Μπέρι. Εντάξει, ήταν άλλες εποχές και φυσικά το βασικό είναι ότι είχαμε δύσκολη οικονομική χρονιά. Έτσι. Λίγα χρήματα, πάλευε ο οικονομίδης, αλλά εντάξει, δεν ήταν και τόσο εύκολο. Λίγα χρήματα, αυτό το ρόστερ. Όχι, λίγα χρήματα εννοούσα, τα χρήματα δεν ήταν λίγα σαν budget, ήταν δύσκολα να βγουν και να δοθούν. Δηλαδή, τα δίνανε τα χρήματα στους παίκτες, αλλά μέναν πίσω, είχαμε προβλήματα οικονομικά γενικά, καταλάβατε, από αυτή την άποψη. Ναι, και την επόμενη χρονιά του Κυπέλλου νομίζω, ήταν λίγο πιο δύσκολα. Ναι. Ήταν δύσκολα. Εγώ αυτό που θέλω να πω ότι, επειδή οι παράγοντες του ΠΑΟΚ και αυτοί που είναι εντός των σωματείων αλλά και αυτοί που είναι έξω από το σωματείο, αλλά παλεύουν την ομάδα, ήμασταν τότε μια μπουνιά. Οι φίλαθλοι ήταν κοντά. Σας είχα πει, είχαμε φάει ένα στραπάτσο χοντρό την προηγούμενη χρονιά το 93. Χάσαμε τα πάντα και πήγε η ομάδα να διαλυθεί. Και όμως, επειδή είχαμε έτσι το αστήρευτο ΠΑΟΚ σε αυτή την ομάδα, την αγάπη τη μεγάλη, και φτάσαμε στο σημείο η ομάδα να κατακτήσει, η πρώτη ελληνική ομάδα να κατακτήσει δύο ευρωπαϊκά. Τα μεγάλα μάτς εκείνης της περίοδου, είτε τελική, Ελλάδα και Ευρώπη, ήταν πολλά. Πώς είναι δυνατόν σε όλα ο Πρέλεβιτς να είναι τόσο σταθερός, τόσο μεγάλος, να είναι τόσο ηγέτης, δηλαδή να μην υπάρχει ούτε ένα στίγμα να πεις ότι εκεί ήταν ντεφορμέ, έχει κακή βραδιά. Πώς το κατάφερε αυτό το πράγμα? Αυτό είπατε και μόνο σας, ήταν ηγέτης, πραγματικός ηγέτης. Είναι η λέξη που λένε σε μερικούς και λίγους παίχτες, αυτός ταιριάζει απόλυτα στο μπάνι του Βρέλεβιτς και το σημερινό πρόεδρό μας. Να σας πω ότι εκείνη την ημέρα, από ό,τι θυμάμαι, είχε το δάχτυλό του ένα πρόβλημα και έπαιζε με δύο νούμερα παραπάνω, μεγαλύτερο παπούτσι. Δηλαδή είναι απίστευτα αυτά που συνέβησαν σε όλη τη χρονιά και απίστευτα που σε αυτόν τον άνθρωπο πέρασε και φορές φανέλο του ΠΑΟΚ. Είναι ο ηγέτης μας, ο πραγματικός, η ιστορία του ΠΑΟΚ. Θα πρέπει οι νέοι να θυμούνται τα παλιά, να ψάχνουν να βρουν αγώνες με αυτόν τον άνθρωπο. Δηλαδή είναι απίστευτος. Που δεν τον λες και ότι ήταν ο καλύτερος αθλητής, έτσι ο σωματότυπος κτλ. Αλλά είχε ψυχή, είχε ταλέντο, είχε φοβερό μυαλό. Δηλαδή κατάφερνε να... Είχε ικανότητα και IQ ψηλό. Έτσι, ναι, για να σας καλύψω. Ναι. Ψυχή, ικανότητα και τέριαξε με τη φανέλα μας, τέριαξε με την ομάδα. Αν και ξέρω ότι είναι λίγο γέννη προς τον Ερυθρό Αστέρα, γιατί παραγωγικά ο πατέρας ήταν εκεί παλιά, ενώ της Σερβίας, αλλά τέριαξε με τη φανέλα μας, τέριαξε με το λαό μας, τέριαξε με όλα αυτά. Δηλαδή, αν σας ρωτούσα τώρα έτσι γρήγορα, αν είναι ο κορυφαίος αθλητής που φόρησε φανέλα του ΠΑΟΚ... Σε όλα τα τμήματα. Ναι. Σε όλα τα τμήματα. Ναι. Ναι, είμαι σίγουρος ότι αυτός λέγεται Μπάνε Πρέλεβιτς. Αυτός είναι. Είμαι σίγουρος και πιστεύω ότι αν θα γίνει και κάποιο γκάλωπ ή κάποια ψηφοφορία μεταξύ των φιλάθλων του ΠΑΟΚ, νομίζω ότι θα βγει αυτός. Μάλιστα. Είναι αυτός που κατέκτησε τόσους τίτλους με την ομάδα, με τόσα προβλήματα, ένα καταπληκτικό παιδί με πολύ μεγάλη ψυχή. Χαίρομαι που είναι ακόμα στην ομάδα και προσπαθεί και στην ομάδα. Ο κόουτς Μαρκόπουλος του τότε, βέβαια, εσείς φιλάθλος, εντάξει, μια λίγο πιο μεγάλη απόσταση από τον σημερινό, και για εκείνον τεράστια επιτυχία ότι είναι πρωταγωνιστής στον χώρο του μπάσκετ τόσα πολλά χρόνια. Δηλαδή είναι και αυτό απίστευτο, Ο Σούλης Μαρκόπουλος, αν το δείτε τότε και τώρα, είναι ο ίδιος. Την ίδια τρέλα βγάζει, το ίδιο νεύρο έχει, τα ίδια προσπαθεί να περάσει στους παίκτες στην ομάδα. Εντάξει, έχει μεγαλώσει άσπρα τα μαλλιά του, αλλά από εκεί και πέρα είναι ο ίδιος ο coach. Ξέρετε κάτι, όταν το έχεις αυτό μέσα σου δεν αλλάζει ποτέ. Μέχρι να πεθάνεις δεν μπορεί να το αλλάξεις. Και πραγματικά και ο παίχτης μας, ο Μπάνε Πρέλεβιτς, τότε παίχτης, αλλά και τώρα προπονητής μας, δεν έχουν αλλάξει πάνω στο συγκεκριμένο θέμα. Άλλαξαν βέβαια οι εποχές, άλλαξε η ομάδα. Δεν μπορεί ο ΠΑΟΚ να διεκδικήσει ευρωπαϊκά τρόπαια τώρα. Δεν μπορεί να διεκδικήσει το πρωτάθλημα Ελλάδος. Αυτό τώρα το σκέφτεσαι και σας πληγώνει, σας προβληματίζει? Όνειρεύεσαι ότι κάτι μπορεί να αλλάξει και να έρθουν πάλι τις στιγμές? Κοιτάξτε, ώρες με προβληματίζει και γενικά όλους μας που είμαστε εκεί μέσα στον ΠΑΟΚ, αλλά και οι φίλαθλοι μας που τους βλέπω και μιλώ καθημερινά. Μήπως κουράστηκαν? Είναι αλήθεια ότι κουράστηκαν, γιατί δεν έχουν μάθει έναν ΠΑΟΚ να είναι τέταρτο πέμπτος, ναι, και να είναι κομπάρσος.
Αυτή είναι η αλήθεια. Άλλο πάω στο μπάσκετ, έχουν μάθει, έχουν γνωρίσει. Αλλά απ' την άλλη καθημερινά και έχουμε όνειρα και προσπαθούμε να τα πλησιάσουμε, να τα φτάσουμε όσο γίνεται. Αλλά ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι δεν γίνεται μόνο με την αγάπη και τη θέληση. Θέλει και χρήματα. Θέλει χρήματα που εντάξει μπορεί να μην είναι πολλά για να φτιάξει μια ομάδα, γιατί τη γνώση την έχουν το να στήσουν μια ομάδα και ο προπονητής μας και ο Μάντζικ και ο πρόεδρός μας και ο Τέλης ο Ζουναζίδης που είναι ο μάνατζερ. Θέλει χρήματα, θέλει μια βοήθεια που προσπαθούμε καθημερινά, ευτυχώς ως ένα σημείο την έχουμε, αλλά θέλει κάτι παραπάνω. Για την επιβίωση της ΚΑΕ ακόμα αγχώνεστε ή αυτό μπορούμε να περάσουμε, να το πούμε ότι έχει ξεπεραστεί εντελώς? Έχουν τελειώσει τα παλιά, ο ΠΑΟΚ μπορεί να βλέπει έτσι πιο ελεύθερο το παρόν και το μέλλον? Αυτή η λέξη επιβίωσε την ημέρα που μπήκε στο σύλλογο του ΠΑΟΚ ο ηγέτης μας, έτσι το λέω εγώ, ο Ιβάρ Σαβίδης, και ευτυχώς έχει και μια συνέντευξη δικιά μου πριν 2 χρόνια που σας έλεγα ίσως και ότι τι θα κάνει αυτός ο άνθρωπος, και εντάξει λίγο τα αφισβητούσαν πιο πολύ. Από την ημέρα λοιπόν που μπήκε αυτός ο άνθρωπος στο σύλλογο του ΠΑΟΚ, αυτή που λέτε, πώς το είπατε, η επιβίωση. Η επιβίωση δεν υπάρχει αυτή η λέξη μας. Δηλαδή... Είναι εδώ, είναι κάθε μήνα εδώ, είναι όπου το ζητήσουμε εδώ. Δεν κρύβεται. Και δεν είναι και το να λέει πολλά λόγια. Ζητάμε κάτι και σε λιγότερο από 2-3 λεπτά έχει τακτοποιηθεί. Αυτό γίνεται συνέχεια, δηλαδή έγινε το καλοκαίρι. Όποτε έχει ανάγκη το σωματείο. Και δεν υπάρχει... Σχεδόν κάθε μήνα. Σχεδόν κάθε μήνα. Ναι, μέχρι τώρα ας πούμε. Εντάξει, τώρα έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που είμαστε καλά, αλλά μέχρι τώρα, μέχρι και τον προηγούμενο μήνα ας πούμε, ήταν πολλά τα χρέη απέναντι σε τρίτους, ήταν στο δημόσιο αρκετά, είμαστε τακτοποιημένοι σε όλους απέναντι, είμαστε τυπικοί, κανένας δεν έχει πρόβλημα μαζί μας. Όλα αυτά φυσικά δεν μπορούσαν να γίνουν χωρίς τη βοήθεια του κ. Σαββίδη. Μηδενίζονται τα παλιά. Ναι, έχουμε φτάσει σε πολύ, πολύ μικρό ποσοστό. Να μην μπαίνω σε νούμερα, αλλά... Του χρόνου δηλαδή δεν θα σας αγχώνουν, θα είναι... τελειώνουν. Έχω την εντύπωση ότι έχουμε φτάσει στο τέλος και του χρόνου η ομάδα θα ξεκινήσει από μηδενική βάση. Αυτό προφανώς θα ανακοινωθεί, θα υπάρχουν στοιχεία, αλλά λέτε ότι είναι πολύ κοντά. Είναι θέματα που ξέρετε δεν λέγονται το ραδιόφωνο και καλό είναι πάντα να τοποθετεί το πρόεδρος, γιατί το θεωρώ και τον πρώτο στο σύλλογο αυτή τη στιγμή. Με αυτό ξεκινάμε και νομίζω ότι είναι θέματα του πρόεδρου μας, που πρέπει να τα κάποια στιγμή, όπως λέτε πολύ σωστά, να τοποθετηθεί, να βγάλει μια ανακοίνωση, να κάνει μια press conference. Αλλά πιστεύω κάποια στιγμή από μόνος θα τα κάνει. Πλησιάζουμε και τα 90 χρόνια που θα κάνουμε γιορτές για τον μπάσκετ, οπότε ίσως πάνε όλα μαζί πακέτο. Πείτε μας κάτι τελευταίο. Έρχεται σήμερα ένας Αμερικανός αθλητής. Το σκεπτικό, ο στόχος, δηλαδή ήταν απαραίτητα αγωνιστικά, η ενίσχυση ήταν απαραίτητη αγωνιστικά, υπήρχε οικονομικό περιθώριο. Πώς εξηγείται αυτό, γιατί τελειώνει η χρονιά σιγά σιγά? Να σας πω ακριβώς πώς έχει. Επειδή είμαστε όλοι εκεί μέσα στη διοίκηση άνθρωποι που δεν παρατάμε τίποτα. Έτσι θα μου πείτε, γιατί δεν το κάνατε στο κύπελο? Ίσως στο κύπελο τότε δεν είχαμε τη δυνατότητα, δεν μπορούσαμε, δεν φτάναν τα χρήματα. Αλλά τέλος πάντων, επειδή ποτέ δεν τα παρατάμε, βρέθηκε κάποιος παίκτης που μπορούσε κατά κάποιο τρόπο να βοηθήσει μεταξύ του Σοφοκλή έτσι και του Τεσάρη. Mm-hmm. Γιατί και ο Σόφο έπαιζε πολύ χρόνο, το παιδί ξαφνικά έπαιζε 30 λεπτά, 35 λεπτά. Mm-hmm. Δεν νομίζω ότι αγωνιστικά μπορούσε να συνεχιστεί αυτό. Απ' την άλλη, νομίζω ότι η πέμπτη θέση που καλύπτει και τις, για να βγούμε στην Ευρώπη την απέτηση που θέλει η ΦΥΠΑ, θα μας βοηθήσει. Φυσικά νομίζω ότι και χωρίς αυτό να θα βγαίναμε πέμπτη βάσει του προγράμματος που έχουμε, γιατί για τα παιδιά, να μην λέμε τώρα ότι έρχεται ένας παίκτης για να μπορέσουμε να καλύψουν την πέμπτη θέση, αλλά τα παιδιά νομίζω ότι δείχνανε ότι πραγματικά μετά από την Ευρώπη άρχισαν να ξεκουράζει το σώμα τους και το μυαλό τους και άρχισαν να υποδίδουν διαφορετικά. Πήραμε τον παίκτη λοιπόν γιατί πιστεύουμε ότι μας δίνει τη δυνατότητα να διεκδικήσουμε και το κάτι παραπάνω. Στα play-offs εννοώ, έτσι. Ναι. Και επειδή θέλουμε να μην το αφήσουμε μέχρι το τέλος αυτό,
Επαναλαμβάνω ότι του Φάρου δεν καλύπτει με τίποτα και θα το λέω σε αυτό, είπα μια ζωή θα το βέβαια, ναι, ναι. Ότι κάναμε χοντρό λάθος, έπρεπε να έχουμε τελειώσει το μάτι, δεν το τελειώσαμε, από όλες τις πλευρές. Είτε αγωνιστικά είτε διαφορετικά, αλλά δεν καλύπτεται, δεν είναι δικαιολογία λοιπόν για να καλυφθεί, αλλά απ' την άλλη εδώ που φτάσαμε δεν θα το αφήσουμε. Βρέθηκε λοιπόν μια λύση με το συγκεκριμένο παίχτη στα χρήματα που μπορούσαμε να δαπανίσουμε και ελπίζουμε να μας βοηθήσει. Και η αναζήτηση συνεχίζεται, μπορεί να υπάρχει και άλλη ενίσχυση. Κοιτάξτε να δείτε, είναι κάτι που ασχολείται ο πρόεδρος μαζί με τον Μάτζικ και τον προπονητή. Από ό,τι ξέρω και άκουσα ασχολούνται. Και τον Ζουρναζίδη, ναι. Από ό,τι άκουσα, ότι αν τυχόν βρεθεί κάτι, πάντα στα δικά μας τα δεδομένα θα προσπαθήσουμε να το αποκτήσουμε. Απλώς εμείς το βλέπουμε το μπάσκετ διαφορετικά. Δεν θέλουμε να μπούμε στη διαδικασία να κάνουμε μια ομάδα που να, και να έχουμε τα χρήματα που να αξίζει 5-10 εκατομμύρια και να μην μπορεί να κάνει τίποτα. Μας ενδιαφέρει με αυτές τις δικές μας τις ικανότητες αλλά και τις πεπιθήσεις που έχει ο πρόεδρος και όλος ο ΠΑΟΚ να φτάσει στο σωματείο εκεί που μπορεί με την δυνατότητα που υπάρχει και όχι να χρεώνει το σωματείο. Μάλιστα. Προχθές ο Βασιλιάδης είπε ότι στα πλέι-οφ θα προτιμούσε να παίξει με τον Άρη. Να υπάρχει ένα τέτοιο ζευγάρωμα. Άμα σας πω και εγώ το ίδιο θέλω. Θα θεωρήσετε ότι είναι... Αφού ο Άρης είναι δυνατός, είναι τρίτος φέτος, είναι... Όχι. Τον Άρη θέλω. Δεν με πειράζει που είναι δυνατός. Τον Άρη θέλω να παίξω. Μάλιστα. Με τον Άρη πάντα μου άρεσε να παίζω. Είναι ένας δυνατός αντίπαλος, ένας κλασικός μπασκετικός αντίπαλος. Και ειλικρινά σας λέω, εγώ δεν έχω και προβλήματα τέτοια να μου λένε ότι λες καλά λόγια. Είναι μια μπασκετική ομάδα. Είναι ένας σύλλογος που είναι... Εγώ τη χαίρομαι που έχει κόσμο. Ναι. Αλλά με τον Άρη θέλω να παίξω. Μ' αρέσει ο Άρης σαν αντίπαλος και θα πάμε και όποιος κερδίσει και θα παίξει Παοκάρα Αργιανάρα, αν θέλετε να σας το πω έτσι. Α, ωραία. Ένας φίλος, η τελευταία ερώτηση σας ζητάει να θυμηθείτε πώς χάθηκε το πρωτάθλημα στο ΣΕΦ με τα 5 δευτερόλεπτα στο Σάβιτς. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια ιδιαίτερη ιστορία πέρα από αυτά τα οποία ξέρουμε όλοι τότε. Αυτά που ξέρουμε. Απλώς έκανε λάθος, πιστεύω, ο πρόεδρος εκείνη την εποχή που έβγαλε την ομάδα από τα πολιτήρια έξω. Μετά έπρεπε να φύγει. Έφαγε το παραμύθι ότι δεν θα κατέβουμε την άλλη χρονιά να έχουμε προβλήματα στην Ευρωλίγκα, στην Ευρώπη κτλ. Δεν έπρεπε να κατέβει ο πρόεδρος. Ποιος πιέζε τότε, κομισάρι, διαιτητές και... Όλοι, μέχρι και τηλέφωνα, πέσανε από τα υπουργεία. Για να συνεχίσω... Δηλαδή, αν θυμάστε τότε είχε πέσει φωτοβολής πάνω στις κάλτες του τέτοιου, κάηκαν κάλτες του Παλογιάννη, βγήκε να παίξει μετά η ομάδα τα 5 δευτερόλεπτα, 3 δευτερόλεπτα, ναι. Χωρίς κάλτες, καλά τότε. Δεν έπρεπε να βγει. Τους διαιτητές. Μάλιστα. Κοιτάξτε, εδώ που υπάρχει ο Ολυμπιακός, υπάρχει και βρωμιά. Από τότε. Σε όλα τα αθλήματα. Ο Παναθηναϊκός. Αν ο Παναθηναϊκός έκανε κάτι εκεί τη δεκαετία του 80, την Βαλεντινογιάννη. Κοιτάξτε να δείτε. Μπασκετικά να ο Παναθηναϊκός. Μπασκετικά λοιπόν ο Παναθηναϊκός έχει ρίξει πολλά λεφτά στον χώρο του αθλήματος. Πάρα πολλά χρήματα. Φυσικά και θα θέλει να έχει και το. Και δεν πιστεύω ότι θα μπορούν να τα πάρουν και πίσω ποτέ αυτά. Αλλά τέλος πάντων τα ίδια είναι. Δεν ξέρω ούτε τον Ολυμπιακό ούτε τον Παναθηναϊκό. Εμείς που αγαπάμε το άθλημα μας ενδιαφέρει ότι αν αξίζουμε κάτι να το πάρουμε. Αν δεν αξίζουμε να το πάρει ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ο Άρης, δεν μας ενδιαφέρει. Φτάνει να μην μας αδικούνε. Μάλιστα. Που τώρα ανοίξατε πολύ μεγάλη ζήτηση. Ο ΠΑΟΚ έπρεπε να φύγει. Ο ΠΑΟΚ έπρεπε να φύγει από το γήπεδο προχθές στο ποδοσφαιρικό παιχνίδι του Ολυμπιακού. Βέβαια, τρέχοντας. Ούτε έπρεπε να ξαναβγεί. Δηλαδή... Ούτε έπρεπε να ξαναβγεί. Και έπρεπε για μένα, κατά την άποψή μου, να βγει κατέβει εκεί. Προτού γίνουν τα επεισόδια να κατέβει ο κ. Σαββίδης κάτω. Και να πάρει την ομάδα να φύγει. Να καθίσει στο κέντρο, να χαιρετήσει τον κόσμο, η ομάδα και ο πρόεδρος μαζί. Είναι ο ηγέτης μας. Και να πάρει την ομάδα να φύγει. Δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Ο Παοξής γενικά δεν φοβάται. Ακόμα πιο πολύ που έχει ηγέτη τώρα τον Ιβάν Σαββίδη. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτή την ομάδα να αδικήσει ξανά κανένας. Φτάνει να μείνει ο Σαββίδης έτσι. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ για όλα. Πάντα έχει τεράστιο ενδιαφέρον η ζήτηση μαζί σας. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι.